Κάλεσαν φέτος να κάνεις ένα guest. Ναι, τρεις φορές μου πήρε τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα, ήμουν στο εξωτερικό. Θα πήγαινες διαφορετικά? Όχι, δεν θα πήγαινα. Γιατί? Εγώ τύπου γιατί ανέμενη. Τελείωσε. Γιατί ήταν ένα κομμάτι στη ζωή μου που τελείωσε. Πάω παρακάτω. Το παρελθόν το αφήνω στο παρελθόν. Δεν είναι τώρα παρένθεση. Πέραν της πλάκας, γιατί κάνω και λίγο πλάκα μέσα όλο αυτό. Ναι. Δεν είναι όμως λίγο υποτιμητικό να πεις όχι? Γιατί πέραν των κοριτσιών και του τηλεοπτικού σοου, στην Κριτική Επιτροπή, και εμείς σχολιάζουμε τα κορίτσια και λέμε. Αλλά η Κριτική Επιτροπή απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν μια πορεία. Να πάω γιατί, να με βοηθήσει εμένα κάτι, σαν τι να πάω, να φωτογραφηθώ με τα κορίτσια. Καλά, και εγώ είχα πάει καλές μέρες στο Θέμη Γιώργαντα, δεν πήγα να βοηθηθώ, πας γιατί έχεις μία σχέση. Έτσι, πήγα, το τελείωσα, δεν θεωρώ ότι θα με βοηθούσε ξανά να ξαναπάω. Δηλαδή και σε ένα επεισόδιο, και εντάξει, δεν ήταν κάτι για μένα, αλλά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέχρι εκεί. Ναι. Είσαι αυστηρή στις διαπραγματεύσεις σου? Με σκέφτομαι πάρα πολύ τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Στις οικονομικές διαπραγματεύσεις? Σε όλα είμαι, τα σκέφτομαι. Κάθομαι κάτω και ξέρεις. Τα βάζω κάτω. Στρατηγική. Ναι, έχω στρατηγική. Θεωρώ. Οι γονείς σου τώρα θέλω να μου πεις τι λένε που σε βλέπουν. Να τη χαίρεστε. Οι γονείς μου είναι σίγουροι ότι βλέπουν. Ναι, τώρα έχουν. Ναι. Να χαίρεστε το κορίτσι σας. Οι γονείς μου είναι δίπλα μου. Ειδικότερα ο μπαμπάς μου, που τον έχω και πρότυπο. Δηλαδή τα κάνουμε όλα μαζί, σκέψου. Είμαστε και σαν φίλοι και σαν μπαμπάς μου και σαν όλα. Αλλά, ξέρεις, έχουν έρθει έτσι ταξίδια να σε βρουν? Έχουν έρθει Ιταλία, ναι. Πήγαμε και Λονδίνο μαζί για να δω πώς είναι τα πρώτα βήματα. Οι γονείς μου ήταν κάθετοι στο να πάω και στο Nomads και στον Extremoduro. Δεν ήθελαν καθόλου. Όχι. Το μετάνιωσες? Να σου πω κάτι, δεν μετανιώνω για ό,τι κάνω. Γιατί μέσα από αυτά μαθαίνω και γίνομαι και πιο δυνατή. Και θέλω να πατάω στα πόδια μου μόνη μου. Να βγω έξω στην κοινωνία και να δω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Φυσικά, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Πολύ. Μην ανησυχείς ό,τι κάνεις, θα το ανεβάσεις στο Instagram, εγώ μετά την άλλη μέρα θα το δείχνω στην εκπομπή. Σίγουρη.